Πάμε στον κύριο Τζεμενίδη, μην τον τρελάνουμε με τα δικά μας. Καλησπέρα σας, κύριε Τζεμενίδη. Ευχαριστούμε πολύ για τη θετική σας ανταπόκριση. Καλησπέρα σας. Λοιπόν, είστε ένα από τα πιο γνωστά πρόσωπα της ελληνικής ομογένειας και από τα πιο αγαπητά, θα έλεγα, γιατί είστε σημείο αναφοράς σε όσους παρακολουθούν και τις εξελίξεις στις ΗΠΑ. Και θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε εσείς προσωπικά και με τη βιωμένη εμπειρία που έχετε, πώς βλέπετε αυτό το εκλογικό αποτέλεσμα που δίνει μια πολύ καθαρή νίκη του Ντόναλντ Τραμπ και τι θεωρείτε ότι σημαίνει και για τη δική μας χώρα. Και η καθαρή νίκη και σαφές μήνυμα, γιατί νομίζω για τα τελευταία 8 χρόνια δεν υπήρχε και την αμφισβήτηση της νίκης του το 2016, γιατί είχε κερδίσει μόνο τους εκλέκτορες και όχι όλη τη χώρα το συνολικό ψήφο. Και την αμφισβήτηση αυτού του, τη νίκη του Biden, επιτέλους έχουμε ένα σαφές μήνυμα, ξέρουμε. Και το κόμμα το Ρεπουμπλικάνικο ξεκάθαρο είναι δικό του. Και όχι μόνο αυτό, μας δίνει και ένα σαφές μήνυμα για τους δημοκρατικούς. Δεν έχουν καταλάβει και ποιοι είναι αυτοί. Αυτό τώρα μου θυμίζει λίγο το 1988 όταν έχασε ο κύριος Σοντουκάκης και μέχρι το 1992 έγινε μια ανανέωση στο Δημοκρατικό Κόμμα, έτσι είχαμε τον Κλίντον, φύγανε από την αριστερά και έγινε ένα πιο κέντρο αριστερό κόμμα. Τώρα τι θα γίνει, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με τη Βουλή των Αντιπροσώπων, αν θα έχει καθόλου έλεγχο ο κύριος ο Τραμπ, γιατί ξέρουμε έχει τη γερουσία, ξέρουμε ότι τον υποστηρίζει γενικά το ανώτατο δικαστήριο. Αυτό θα είναι πολύ σημαντικό. Και το άλλο που δεν το έχω δει στις αναλύσεις, αλλά 21 Γενάρη θα αρχίσουν δύο εκστρατείες. Γιατί δηλαδή ο Τραμπ έχει μόνο μια θητεία. Πλέον. Σωστά, είναι τελευταία. Η Kamala Harris είναι τελειωμένη και δεν είναι μόνο τελειωμένη η Kamala Harris. Είναι τελειωμένες και οι ομάδες του Ομπάμα, του Biden και του Clinton. Άρα πάμε για μια ουσιαστικά διάλυση και νέα δημιουργία του κόμματος των Δημοκρατικών. Απαραίτητο restart, λέτε. Ήταν μεγάλο το χτύπημα. Εγώ νομίζω όλο το πολιτικό συστήματος, ο Τραμπ, η νίκη του Τραμπ τώρα είναι ξεκάθαρη ότι ήταν ένα ψήφος εναντίον του πολιτικού συστήματος της Αμερικής. Γιατί δεν κέρδισε μόνο την Kamala Harris. Πρέπει να δούμε σε 8 χρόνια ποιους κέρδισε ο Τραμπ. Ο Τραμπ κέρδισε τον Jeb Bush. Ο Τραμπ κέρδισε τον John Kasich. Ο Τραμπ κέρδισε την Nikki Haley. Ο Τραμπ κέρδισε τον Mike Pence. Κέρδισε τη Hillary Clinton. Τώρα την Kamala Harris και τον Joe Biden. Αυτό ήταν. Και όταν βλέπουμε οι Λατίνος, οι Ισπανόφωνοι, που πριν από 4 χρόνια τους κέρδισε ο Biden 30 με 33% και ο Τραμπ κάπου η Harris κέρδισε μόνο με 8%. Να θυμηθούμε, ο Τραμπ όταν άρχισε την πρώτη εκστρατεία του μίλαγε εναντίον τους Ισπανόφωνους. Τώρα τον ψηφίζουν. Ότι κέρδισε ξανά τις άσπρες τις γυναίκες. Οι νεαροί, εντάξει, πιο πολλοί νεαροί ψηφίσανε τον γιατί Τραμπ. Γιατί συνέβη αυτό όμως, κύριε Ζημανίδη, θέλετε να μας πείτε και το γιατί. Γιατί φιλόντε, εγώ πιστεύω, γιατί το ξέρουμε και το βλέπουμε στις πολιτείες μας, ότι η οικονομική κρίση, πριν από 10 χρόνια είχαμε δύο γεγονότα που αλλάξαν την Αμερικάνικη πολιτική. Ήταν πρώτα 11 Σεπτεμβρίου και τους πολέμους που ακολουθήσαμε και μετά την οικονομική κρίση. Και τα δύο αυτή η πολέμη και αυτή η οικονομική κρίση έχασε ο λαός την εμπιστοσύνη στους ηγέτες, τουλάχιστον στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Και στο τέλος ο Τραμπ ήταν η εκδίκησή τους. Η λεγόμενη woke agenda έπαιξε ρόλο, γιατί τη συζητάμε πολύ στην Ελλάδα. Βεβαίως έπαιξε agenda και γι' αυτό είδες οι άσπροι άντρες, ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι, γιατί από τη μία δεν χάσανε τη δουλειά τους, δεν κλείσανε εργοστάσια επειδή από τη woke agenda, αλλά όταν κλείνει το κάθε εργοστάσιο στο χωριό σου στην επαρχία και βλέπεις το άλλο κόμμα να μιλάει μόνο για τα δικαιώματα
για μειονότητες και εσύ που δούλευες 30 χρόνια σε ένα εργοστάσιο δεν μπορείς να βρεις δουλειά. Λες για το δικό μου πόνο γιατί δεν μιλάει κανένας. Πολύ κατανοητό αυτό που λέει. Καταλαβαίνουμε, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνω λάθος, ότι η αμερικάνικη κοινωνία συντηρητικοποιείται. Δηλαδή, ξαφνικά, γιατί ο Τραμπ έχει μια σαφώς συντηρητική ατζέντα και με αυτά που λέει και για τις εκτρώσεις και για όλα αυτά. Αντιλαμβάνομαι αυτό που είπατε προηγουμένως για τα οικονομικά, αλλά από εκεί και ύστερα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των ανθρώπων, η ατζέντα του είναι πολύ συντηρητική. Εγώ θα σας έλεγα είναι και ακραία ατζέντα, αλλά... Κοίτα, ο κωμικός ο Τζον Στιούαρτ βγήκε χτες το βράδυ, λέει όλοι οι αναλυτές, ό,τι και σας πούνε είναι λάθος. Από μια εκλογή, γιατί πριν από 2 χρόνια, να πούμε την αλήθεια, ότι οι Δημοκρατικοί κερδίσανε τις πιο πολλές τις θέσεις για κυβερνήτες, οι μεγάλες πόλεις στην Αμερική είναι, όχι μόνο είναι Δημοκρατικοί που είναι δήμαρχοι, αλλά είναι και πιο αριστεροί. Εγώ νομίζω πρέπει να δούμε... Στα αυτά τα 4 χρόνια, εγώ πιστεύω μέχρι το 2028 θα καταλάβουμε γιατί ποιος θα ακολουθήσει το Τραμπ στο κίνημά του και ποιος θα είναι ο επόμενος δημοκρατικός. Τώρα, πριν πάρουμε... Να το πεις γιατί πρέπει να πάρουμε διάλειμμα. Θα λέγατε ότι τώρα πλέον ανοίγει για μια μεγάλη συζήτηση στους δημοκρατικούς για το πρόσωπο το οποίο θα πρέπει να αναδειχθεί. Γιατί η Κάμαλα Χάρις ήταν μια λύση ανάγκης. Δεν ήταν... Ναι. Είναι λύση ανάγκης, αλλά ήταν επειδή από το after goal του Τζο Μπάιντεν, που κράτησε την εκστρατεία του μέχρι το τέλος Ιουλίου, ο Τζο Μπάιντεν, αυτό ήταν από τα μεγαλύτερα after goal στην ιστορία της αμερικάνικης πολιτικής. Βέβαια. Λοιπόν. Το βλέπαμε εμείς εδώ ότι το πράγμα δεν το πάει. Δεν το έβλεπε πείτε το μας Δημοκρατικό και κάτι, Κόμμα εκεί. Κάτι τελευταίο, κύριε Ζεμενίδη, για την ελληνική πλευρά πώς θα βλέπετε τα πράγματα με τη νέα εκλογή Τραμπ? Έτσι, μια πρώτη εκτίμηση. Κοίτα, εδώ ξανά πρέπει να δούμε ποιοι θα είναι υπεύθυνοι για τα θέματα μας. Ποιος θα είναι ο Υφυπουργός Ευρώπης, ποιος θα είναι ο Υφυπουργός Εξωτερικών. Εγώ ανησυχώ πάρα πολύ για την εχθρική στάση του προς την Ευρώπη. Η Ελλάδα είναι Ευρώπη. Και εγώ και σαν Αμερικανός, εγώ ξέρω η πιο πετυχημένη συμμαχία στην ιστορία μας και στην ιστορία του κόσμου είναι η Αμερική και η Ευρώπη. Εγώ ανησυχώ πάρα πολύ ότι μπορεί να διαλυθεί για το τίποτα αυτή η συμμαχία. Μάλιστα, είναι πολύ κατατοπιστικό και πολύ συγκεκριμένο αυτό που λέτε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Ζεμενίδη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Γεια σας. Να είστε καλά.